Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Κύριος που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, να είναι πάντοτε μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Αδελφοί, ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη. Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αλλιώς θα σας έλεγα ότι πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσείς. Και όπου πηγαίνω, γνωρίζετε το δρόμο». Του λέει ο Θωμάς, «Κύριε, δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνεις. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε το δρόμο?» Του λέει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Αν με έχετε γνωρίσει, θα γνωρίσετε και τον Πατέρα μου. Και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αδελφοί, αγαπητοί, ας απευθύνουμε κοινή προσευχή στον Κύριό μας, που είναι για μας η οδός, και ας τον οικεδεύσουμε ταπεινά να μας βοηθήσει να φτάσουμε στην ουράνια πατρίδα, λέγοντας «Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό σου». «Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό σου». Κύριε Ιησού, Εσύ ο οποίος έγινες άνθρωπος και καταδέχτηκες να συναναστρωθείς με τους ανθρώπους, οθούμενοι πάντοτε από τη Θεία Σου παρουσία, αξίωσέ μας να βαδίζουμε ευτυχείς στα μονοπάτια της αγάπης Σου. Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό Σου. Κύριε Ιησού, Εσύ ο οποίος διαβαίνοντας τις πόλεις, κήρυτες το Ευαγγέλιο Σου και γιάτρευες τους αρρώστους, ευδόκησε και τώρα να το πράττεις και να μας ενισχύεις με την ευσπλαχνία Σου. Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό Σου. Κύριε Ιησού, Εσύ ο οποίος εμφανίστηκες στους Αποστόλους Σου, ενώ διάβαιναν τη θάλασσα και τους έσωσες από κάθε κίνδυνο, βοήθα και εμάς πάντοτε με την παρουσία Σου από τις θύελες αυτού του κόσμου. Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό Σου. Εσύ ο οποίος θέλησες να γίνεις συνοδός των μαθητών σου, ενώ βάδιζαν στο δρόμο προς την Εμαούς, ευδόκησε να ευλογήσεις τα ταξίδια μας και να φλογίζεις τις καρδιές μας με το Λόγο σου. Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό σου. Κύριε Ιησού, Εσύ ο οποίος μας άνοιξε στο δρόμο, ανερχόμενος στον ουρανό, ενίσχυε μας όσο είμαστε οδηπόροι στη γη, για να μπορέσουμε να βρούμε μόνιμη διαμονή στον οίκο του Πατέρα. Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό σου. Κύριε Ιησού, Εσύ ο οποίος μας εμπιστεύτηκες ως τέκνα στη Θεία Σου Μητέρα, κάνε ασφαλή τα ταξίδια μας χάρη στη μεσητεία της, για να μπορέσουμε κάποτε να σε συναντήσουμε και μαζί Σου αιώνια να χαιρόμαστε. Κατεύθυνε, Κύριε, τα βήματά μας στην οδό σου.
Ευλογημένος να είσαι, Κύριε, πηγή και αρχή κάθε ευλογίας. Εσύ ο οποίος χαίρεσαι όταν η ευσέβεια των πιστών σου ενισχύεται. Προστάτευε σε οικετεύουμε τους δούλους σου και χορήγησέ τους τη χάρη όταν εισέρχονται σε αυτό το χώρο αφιερωμένο στον Άγιο Χριστόφορο. Με πίστη και ευλάβεια να μεταμορφώνονται σε εικόνα του Υιού σου και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ας προσευχηθούμε όπως ο Κύριος μας δίδαξε και με παρησία να πούμε: Πατέρ ημών, ο ετής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχει της μας της ελεμών, αλλά λύσε ημάς από το Υιού. Ας απευθύνουμε την προσευχή μας και προς την Μητέρα του Χριστού. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που και φέτο μαζευτήκαμε εδώ όλοι για αυτό το σκοπό, να τιμήσουμε τον Άγιο Χριστόφορο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και αυτούς που προσέφεραν λουλούδια και διάφορα άλλα, ας πούμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα πούμε την προσευχή, αυτή την καθιερωμένη προσευχή για αυτούς που ήταν πέρσι μαζί μας και φέτος δεν είναι. Η προσευχή αυτή θα είναι για αυτούς οι οποίοι τώρα βρίσκονται στο, ας το πούμε, στο κρεβάτι του πόλου. Θα πούμε την προσευχή αυτή και μετά θα αγιάσει ο Πατέρας τον κόσμο και τα αμάξια τριγύρω. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Άσπηλε και άχραντε Παρθένε Μαρία, Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, εξαπομένη από την έγκλη της ουρανίου ωραιότητός σου και κατεχόμενη από την αγωνία των χαλεπών ημερών μας, πίπτομε στα σαγκάλα σου, πεπισμένη ότι θα βρούμε εις τη μητρική σου καρδία ικανοποίηση των εθέρμων πόθων μας και λιμένα ασφάλι σωτηρίας μέσα εις τα στρικημία σε οποία από παντού μας περιστοιχίζουν. Και τη βεβαρημένη από τα αμαρτίας μας και από το φόρκο της απεράντου δυστυχίας μας, θαυμάζομαι και υμνούμε τον ασύγκριτο πλούτο, τον εξόχων δώρο, με τα οποία ο Θεός επλούτησε περισσότερο από κάθε άλλο πλάσμα. Από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς σου, μέχρι την ημέρα καθήν μεταστάσα εις τον ουρανό, σε έστεψε βασίλισσα του κόσμου. Σύ ίδια βή πηγή πίστεως, πότισε το πνεύμα μας με τα αιωνίου σωτηρίας. Εύος μοκρίνω αναδύνει από κάθε αγιοσύνη, θριαβεύτε του καπού και του θανάτου. Έπνευσέ μας βαθύ αναποστροφή της αμαρτίας, η οποία καθιστά την ψυχή, εισιτήρη στο Θεό και δούλη της κολάσεως. Ο προσφυλεστάτη Μητέρα, διαφύλαξε το άνθρωπο της αγνόητης τους νέους και κάνε όπως όλοι οι άνθρωποι να αισθανθούν τη γοητεία της χριστιανικής καλοσύνης. Εν το ονοματί σου το οποίο αντυχεί σήμερα αρμονικός, γύρω από τα βήματά σου, πανωρέα είσαι ο Παναγία, είσαι η δόξα, είσαι η χαρά, η τιμή, η αγάπη και η ειρήνη του κόσμου. Αμήν. Χρόνια πολλά και πάλι. Αδελφοί αγαπητοί, ας συγκετεύσουμε τον Κύριο το Θεό μας, ώστε να δεχθεί να ευλογήσει αυτό το νερό με το οποίο θα ραντιστούμε σε ανάμνηση του βαπτίσματός μας. Θεό Θεός, να μας διατηρεί πιστούς το πνεύμα το οποίο λάβαμε. Παντοδύναμε Θεέ και Κύριε, εισάκουσε ευσπλαχνικά τις οικεσίες του λαού σου και ευλόγησε αυτό το νερό, το οποίο μας θυμίζει το έργο της δημιουργίας, αλλά και το θαυμαστότερο έργο της λυτρώσεώς μας. Εσύ δημιούργησες το νερό για να δίνει γονιμότητα στη γη και να παρέχει στα σώματά μας δροσιά και καθαρότητα. Το έθεσες επίσης στην υπηρεσία της ευσπλαχνίας σου. Πράγματι, μέσω του νερού κατέλησε στη δουλεία του λαού σου και με αυτό καταπράινε στη δίψα του στην έρημο. Μέσω αυτού οι προφήτες ανήγγυλαν τη νέα διαθήκη, την οποία θέλησες να συνάψεις με τους ανθρώπους. Και χάρη στο νερό που ο Χριστός καθαγίασε στον Ιορδάνη, αναγέννησες τη μολυσμένη ανθρώπινη φύση μας με το λουτρό της παλιγενεσίας.
Σε παρακαλούμε λοιπόν το νερό αυτό το οποίο μας θυμίζει το βάπτισμά μας να μας ενώσει στη χαρά των αδελφών μας οι οποίοι βαφτίστηκαν κατά την πανήγυρη του Πάσχα για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Θα ευλογήσουμε τους άρτους που έχετε προσφέρει. Κύριε ο Θεός, σωτήρα των ανθρώπων, εσύ ο οποίος λάμπρινες αυτή την ημέρα με την εορτή του Αγίου Χριστοφόρου, ταπεινά σε οικετεύουμε, ευδόκησε να ευλογήσεις αυτούς τους άρτους, τους οποίους μας δωρίζεις για να διατηρούμαστε στη ζωή και τους οποίους ο ευσεβής λαός σου τους παρουσιάζει ζητώντας την ευλογία τους, την ευλογία σου επάνω τους, ώστε όσοι τους γευθούν, χάρη στις αξιομιστίες του Αγίου Χριστοφόρου, να αποκτήσουν και στο σώμα και στην ψυχή την πολυπόθητη ευλογία σου. Για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Πριν περάσουμε να ευλογήσουμε τα οχήματα, θα ας αναπέμψουμε τη δέησή μας. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, πλάστη του ουρανού και της γης, εσύ ο οποίος με τη πολύμορφη σοφία σου ανάθεσε στον άνθρωπο να κατασκευάζει ωραία και μεγάλα δημιουργήματα, κάνε σε παρακαλούμε όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα και το ταξίδι τους με ασφάλεια και προσοχή να το εκτελούν και στους άλλους με τη σύνεσή τους να προσφέρουν ασφάλεια. Αλλά και όταν επίσης εργάζονται ή αναπαύονται, πάντοτε να σκέπτονται ότι στο δρόμο τους ο ίδιος ο Χριστός τους συνοδεύει, ο οποίος μαζί με σένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Ο Κύριος να κατευθύνει τα βήματά σας, ώστε να βαδίζετε στην ειρήνη και να φτάσετε στην αιώνια ζωή. Αμήν. Ήθελα να σας ευλογήσει ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Πορεύεστε εν ειρήνη Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Γεια σας κύριε Παναγιώτη Μακλαιονίδη. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε στο φιλόξενο σπιτικό σας. Καλά. Με αφορμή την γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου που είστε και εσείς το διοργανώνετε. Ναι, ναι, είναι η ιδιοκτησία μου. Ιδιοκτησία σας, να είναι βοήθειά σας ο Άγιος Χριστόφορος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εδώ γοητεύτηκα πολύ από την ομορφιά της φύσης, αλλά και από την αγάπη σας για να μαζεύετε αντικείμενα συλλεκτικά. Γιατί άσχημα όταν δεν τα μαζεύουμε εμείς αυτά θα καθούν και γιατί να καθούν, αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτή είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και... Εγώ έδειξα έτσι βιαστικά να πάρουν μια ιδέα οι τηλεθετές μας, για μια επόμενη φορά να βρεθούμε να πούμε ένα-ένα τι σημαίνει για σας και τη ιστορία κάθε αντικείμενο που είναι εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Οπότε θέλετε. Μου υπόσχεστε ότι θα τα πούμε κάποια στιγμή και νομίζω ότι αυτός ο χώρος θα πρέπει να αξιοποιηθεί, να βρει ένα άλλο μεγαλύτερο χώρο. Και να κατανεμηθούν, να ταξινομηθούν αυτά τα υπέροχα αντικείμενα της παράδοσης και του πολιτισμού μας, έτσι όπως τους πρέπει. Ναι, λοιπόν, σας εύχομαι να είστε γερός και δυνατός, ο Άγιος Χριστόφορος να είναι μαζί σας και ο Χριστός να είναι μαζί σας και η Παναγία. Και την επόμενη φορά θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένεια που με υποδεχτήκατε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και το χρόνο να είστε καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά.